Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πάλι παρέα εδώ, στο κανάλι σας, στο zoungla.gr, στο Κάνω Σινεμά, που ετοιμάζουμε πυρετωδώς το φεστιβάλ σας. Το φεστιβάλ του Κάνω Σινεμά στο zoungla.gr, το οποίο μάλλον θα γίνει προς τα τέλη του Μαΐου. Θα το ανακοινώσουμε ακριβώς όταν θα ξέρουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά τι ακριβώς θα γίνει με τις εκλογές. Να πούμε τα ίδια, είμαστε ένα κανάλι εδώ όπου μπορείτε να στέλνετε τις ταινίες σας, να τις προβάλλουμε, να μιλήσετε για αυτές. Να διαγωνιστείτε εφόσον είναι μέχρι 15 λεπτά διάρκεια και αν είναι μεγαλύτερο δεν πειράζει, θα αναρτηθεί πάλι στην σελίδα του Κάνω Σινεμά, στα εκτός συναγωνισμού. Έχουν έρθει πάρα πολλές ταινίες, περιμένουμε ακόμα και τις δικές σας μέχρι τις 20 του Απριλίου, στις 12 το βράδυ θα τις δεχόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε την πλατφόρμα όπου θα ψηφίσετε κι εσείς το κοινό για τις ταινίες που επιλέγετε ως αυτές που σας αρέσαν περισσότερο. Έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω ότι εδώ αυτή η εκπομπή δεν είναι εκπομπή επαγγελματιών, ούτε μια εκπομπή που φιλοδοξεί να δείξει ή να προκαλέσει να κάνουμε δύσκολες ταινίες. Έχουμε στα χέρια μας όλη μια τεχνολογία πλέον που κάποτε δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε και το κάποτε πάει μόλις λίγα χρόνια πριν. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας κινητά, οικιακές κάμερες που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες που είχαν ακόμη και τα περίφημα στούντιο της Finos Film εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε προσομοιώσεις απόλυτες στον υπολογιστή μας και για να μοντάρουμε πλέον με φθηνά προγράμματα που πολλά από αυτά μπορούμε να τα βρούμε και δωρεάν στο διαδίκτυο, να αντίσουμε, να μοντάρουμε τη μουσική μας, να την φορέσουμε πάνω στις εικόνες μας και να κάνουμε μια ταινία που δεν ανάγκη να είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι και πρωτόλιο. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να μιλήσετε για τις ιδέες σας, για ό,τι θέλετε να πείτε σε κάποιον κόσμο που θέλετε να απευθυνθείτε. Οι ταινίες σας δεν μας πειράζει καθόλου να είναι ήδη βραβευμένες από άλλα φεστιβάλ εφόσον το έχουν καταφέρει. Είναι χαρά μας να έχουμε και ταινίες που έχουν διακριθεί βεβαίως. Δεν εξαιρούνται από το διαγωνιστικό τμήμα, έτσι. Η κριτική μας επιτροπή υπάρχει ήδη, πιθανώς θα μεγαλώσει κατά 2 άτομα, το οποίο θα σας τα ανακοινώσουμε σύντομα, εφόσον θα έχουμε τελικά ένα ικανοποιητικό πακέτο από ταινίες 3D animation και video art. Μπορείτε να στέλνετε τις ταινίες σας στις διευθύνσεις που βλέπετε και να μας τηλεφωνείτε όποτε νομίζετε ότι χρειάζεστε κάποια παραπάνω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, σχετικά με τις ταινίες σας, πώς να τις στέλνετε και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή να επικοινωνήσουμε για κάποιες πληροφορίες του πώς μπορεί κάποιος εύκολα, που δεν γνωρίζει από σινεμά, να κάνει μια ταινία μικρή, ας είναι 1, 2, 3 λεπτά. Είναι πολύ γοητευτικό να δοκιμάσει κανείς να δουλέψει και με υλικά αντί για ανθρώπους, δηλαδή με πλαστελίνες, με ξύλα, με άχρηστα υλικά, με συνθέσεις που είχαμε ήδη μια εκπομπή που πέρασε πριν από 2 εβδομάδες όπου μιλήσαμε για το 3D animation. Είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να υπάρχει μεράκι και χρόνος διαθέσιμος βεβαίως, δεν στοιχίζουν οι ταινίες αυτές και να ζωντανέψετε έναν κόσμο πλαστελίνες, έναν κόσμο από τα σκίτσα σας που κάνετε και που δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ έντεχνα, έτσι. Αρκεί να περιγράφετε αυτό που θέλετε να πείτε. Δοκιμάστε, πειραματιστείτε. Αν δεν σας αρέσει, ξανακάντε το. Ξαναδοκιμάστε το. Το σινεμά είναι ένα παιχνίδι εικόνων, είναι ένα μέσο έκφρασης, όπως και κάθε μορφή τέχνης. Το σινεμά περιέχει και τις άλλες τέχνες βεβαίως, που σημαίνει ότι είναι λίγο κλεφτράκος όπως λέμε, αλλά παρόλα αυτά προκύπτει κάτι άλλο αξιοποιώντας τις υπάρχουσες τέχνες. Σήμερα θα δούμε 2 από τις ταινίες ενός πολύ σημαντικού, εξαίρετου συναδέρφου από τη Θεσσαλονίκη, του Πάρη του Πατσουρίδη.
θα δούμε την δεύτερη και την τέταρτη του ταινία, για να παρακολουθήσουμε λιγάκι και την δική του εξέλιξη, ως προς την εικόνα και ως προς τη δημιουργία του. Οι ταινίες αυτές είναι εκτός συναγωνισμού, με επιθυμία του δημιουργού. Δεν θέλησε να διαγωνιστεί, αλλά με μεγάλη χαρά τις δεχόμαστε στα εκτός συναγωνισμού και με μεγάλη χαρά βέβαια θα σας τις παρουσιάσουμε. Για να μην φλιαρώ, να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια εικόνα, να μιλήσουμε πρώτα για την πρώτη ταινία που θα δούμε και είναι το Black Tie, που είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Τσακ Παλανιούκ, ο Επιζών. Είναι η δεύτερη μικρού μήκους του Πάρη, γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη το 2005, βραβεύτηκε ως η καλύτερη ελληνική μικρού μήκους στο 8ο Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών στην Πάτρα. Επίσης έλαβε το βραβείο καλύτερης ηχητικής μπάντας στο 2ο Crash Festival Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε και με εφημομία για την καλύτερη ελληνική συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πλατφόρμα Βίντεο στην Αθήνα. Είναι μια ταινία, νομίζω, ενδιαφέρουσα. Να τη δούμε και συνεχίζουμε. Δεν θα ακούσεις τίποτα από αυτά που φαντάζεσαι πως θα ακούσεις. Απλά θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Θέλω την απόλυτη προσοχή σου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν θα κάτσω να σε ακούω να κλαίσαι. Δεν αντέχω άλλο. Αυτοκτόνηση. Τι? Μπράβο, πέθανε. Ανήπαντρες σκιοφορούσες, ανήκαν εραστές, πρεζάκια, ανάπηροι, αλκοολικοί, κερατωμένοι σύζυγοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις, κατάθλιψη, αϊπνία, μετανάστες, στερημένοι μεσήλικες, ομοφιλόφιλοι καλλιτέχνες, τραβεστοί, οικονομικά κατεστραμμένοι, νευρωτική εργασιομανής, θύματα βιασμών, ληστείων, καγχασμού και απομόνωσης. Κάθε υποψήφιος του ατελέφθητου καταλόγου των αναξιοπαθούντων. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν περιμένουν από μένα την παρένεση. Η φωνή μου αντυχεί στα αυτιά τους ως ηχό της εσώτερης επιθυμίας τους. Οι σκέψεις υποβόσκουν για ώρες στο μυαλό τους. Βασανιστικά εξεγείρονται. Τη στιγμή που σηκώνουν το ακουστικό και καλούν τον αριθμό μου, είναι σχεδόν σίγουροι. Μία επιβεβαίωση ζητάνε μόνο. Εγώ απλά προσφέρομαι. Η τελική απόφαση παραμένει δική τους. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δουλειά μου είναι η επιμέλεια και η φροντίδα αυτού του σπιτιού, των κυρίων και των καλεσμένων του. Δουλεύω στο σπίτι τα τελευταία 6 χρόνια. Το σπίτι έχει έκταση 480 τετραγωνικά μέτρα, πλέον των χώρων αποθήκευσης και του δωματίου υπηρεσίας. Ο προάβλιος χώρος καλύπτει μια επιφάνεια 2 στρεμμάτων. Το σπίτι διαθέτει κάθε άνεση απαραίτητη για μια μεγαλοαστική οικογένεια. Αν μπορείς να το πεις οικογένεια. Τον κύριο και την κυρία δεν τους γνώρισα ποτέ. Ό,τι ξέρω για αυτούς, το μαθαίνω από τις δουλειές που μου αναθέτουν κάθε φορά. Από κάθε μικροζημιά που καλούμε να διορθώσω. Από κάθε τι επιλείψιμο που καλούμε να κρύψω.
από κάθε τι που καλούμε να εξασφαλίσω για διάθεσή τους. Υπάρχει μία λίστα με τις υποχρεώσεις μου για κάθε μέρα που περνά. Το ημερήσιο πρόγραμμά μου είναι ορολογιακά ορισμένο. Δουλειά τη δουλειά. Για τα επόμενα 5 χρόνια. Ζωή μου η εναλλαγή σημειώσεων σε ένα ημερολόγιο. Μία σαφώς και πλήρως καταγεγραμμένη διαδρομή. Από εδώ ως το θάνατο. Το απόψινό δείπνο περιλαμβάνει αστακούς. Το μυστικό στο βράσιμο του αστακού είναι οι ίσες ποσότητες νερού και βότκας. Αυτό το μαθαίνει στην οικιακή οικονομία. Οι θηλυκοί αστακοί θα έχουν ακόμα ζωντανό σπέρμα σε ένα κοκάλινο βαθούλωμα ανάμεσα στα πίσω πόδια, αν είχαν σεξουαλική επαφή τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό επίσης το μαθαίνει στην οικιακή οικονομία. Και όχι μόνο. Το μυστικό για να φτιάξεις τέλειο μοσχάρι στη φάδο είναι να προσθέσεις αυτό λίγη φλούδα πορτοκαλιού. Για να καθαρίσεις το φούρνο μικροκυμάτων, βάλε να θερμανθεί ένα μπολ με νερό για 3 λεπτά. Κι άλλη οικιακή οικονομία. Μπορείς να γυαλίσεις ανοξείδωτα σκεύη με μαγειρική σόδα. Με μια φέτα ψωμιού μπορείς να σκουπίσεις και τα πλέον μικροσκοπικά φράσματα γυαλιού από το πάτωμα. Ψέκασε τα αποξηραμένα λουλούδια με λακ για να μην ξεφτίζουν οι άκρες τους. Για να διατηρούν τα παντελόνια την τσάκισή τους, τρίψε το εσωτερικό της τσάκισης με μια πλάκα σαπούνι και συντέρωσε το κανονικά. Που λατρεύω περισσότερο. Κρατήστε σημειώσεις. Που νιώθω την εξουσία να κυλά στις φλέβες μου. Θα αποτελέσει μια σούπα με μανιτάρια. Συνοδευτικά, ριζότο με σος μαγιονέζας. Που ξέρω πως θα ακολουθούσαν οποιαδήποτε οδηγία. Για τη συνέχεια, βάλτε με τη φαντασία σας ένα πιάτο ακριβώς μπροστά σας. Οι πατάτες φούρνου θα τοποθετηθούν στις 15 μοίρες με την κατακόρυφη. Φάτε τες με τα χέρια δεμένα στην πλάτη και το πρόσωπο σε απόσταση χιλιοστών από το πιάτο. Το μπρόκολο στις 60 μοίρες. Κότσινη βαβαρική σως θα καλύπτει την υπόλοιπη επιφάνεια του πιάτου. Προσοχή, το κρέας θα έχει κόκαλα. Βάλτε το ψητό στα δόντια και κουνήστε το κεφάλι πέρα δόθε με μανία. Επαναλαμβάνω, το κρέας θα έχει υπόκαλα. Το τυρί στο τραπέζι θα είναι μπλή. Το κρασί σαντορνέ του 72. Ρουφίξτε το με καλαμάκι από τη μύτη. Θα ακολουθήσει επιδόρπιο. Κρέμ μπρουλέ. Μην ξεχνάτε πως ξεκινάτε πάντα με τα μαχαιροπύρουνα από έξω προς το πιάτο. Αυτό ήταν όλο. Τέλος. Τέλος. Ειδικά αν του πω να αυτοκτονήσει. Δεν σταμάτησε να χτυπά όλο το βράδυ. Η παρέλαση της ανθρώπινης μιζέριας με καλεί. Όλα ξεκίνησαν όταν εφημερίδα τύπωσε από λάθος το τηλέφωνό μου σε γραμμή βοήθειας. Όταν το διόρθωσε ήταν αργά. Η ομίγυρη των αποτυχημένων μου ήταν απαραίτητη. Τύπωσε αυτοκόλλητα με το τηλέφωνό μου. Χείρα βοηθείας για κάθε αποτυχημένο.
Τα κόλλησα στα πιο απόμερα μέρη, στις πιο βρώμικες τουαλέτες, έξω από γήπεδα, κάτω από γέφυρες, έξω από νοσοκομεία. Και έδωσα άλλο τόνο στη ζωή μου. Σκλάβος πλήρους απασχόλησης. Μερικής απασχόλησης Θεός. Με απέλησε. Άργησα 5 λεπτά και με απέλησε. Αυτοκτόνησε. Μόνο τα δικά του σκέφτεται. Τι να κάνω. Αυτοκτόνησε. Τις περισσότερες φορές δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ακούσω τι λένε. Αυτοκτόνησε. Η φωνή τους αρκεί για να αποφασίσω αν θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Αυτοκτόνησε. 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 Είναι σημαντικό να έχεις πάντα κάτι να κάνεις. Οικιακή οικονομία hardcore. Ρωτήστε με μόνο πως βγαίνουν λεκέδες αιμάτος από πλακάκια μπάνια. Η απάντηση είναι διάλειμμα cornflower σε κρύο νερό. Πρέπει να κρατάς πάντα το στόμα σου πίσω, τρίβο και ξέχνα. Αυτοκτονίες, λεξοτανίλ, άσπρη, σπιντ, σλοδερμούς. Διαλύστε 5 ασπιρίνες σε νερό για τα δάκρυα στις μαξιλαροθήκες. Υπνοσθεντών, βαρβιτουρικά, αερωμένες, βιασμοί. Για να βγάλετε κραγιόν από καλάρο, τρίψτε το με λίγο, λίγο λευκοξίδι. Τρίψε. Ξεπλύνετε με αλατόνερο λεκέδες σπέρματος πριν τους πλύνετε κανονικά. Συγκεντρώσου στο λεκέ, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου στις κυρίες που πλάνταξαν στο κλάμα, δώστε μπλε ή μοβ σκιά, ξέχνα. Σταμάτα ξεκόλα, δεν στο μαθαίνουν σε καμία σχολή, αλλά για να κρατήσεις τα σκυλιά μακριά από κάτι που έχεις θάψει, ράντισε το τάφο με αμμονία. Σημασία έχει να μην σε πιάνει πανικός. Μίλα μου. Νομίζω πως μιλούσα με σένα πριν από καμιά ώρα. Αυτή τη φορά θα την αφήσω να ζήσει. Απλά δεν σ' άκουγα. Ναι, θυμάμαι. Ούτε καν πήρε τηλέφωνο. Σταμάτα να κλαις και άκουσα με λίγο. Λοιπόν, για να την ηρεμήσω, της λέω για το χρυσό ψαρό μου. Όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου αγόρασαν ένα χρυσό ψαρό για να μάθω να νοιάζομαι και να αγαπώ τα ζώα και τους ανθρώπους. Από τότε μέχρι τώρα έχω πάντα ένα χρυσό ψαρό στο δωμάτιό μου για να φροντίζω και να νοιάζομαι. 268 χρυσό ψαρά αργότερα, το μόνο που έχω διδαχθεί είναι πως ό,τι αγαπάς θα πεθάνει. Την πρώτη φορά που θα συναντήσεις την εκλεκτή της καρδιάς σου, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μια μέρα θα πεθάνει. Πονάει πολύ να πεθάνεις. Ναι. Αλλά πονάει πολύ περισσότερο να συνεχίσεις να ζεις. Πολύτιμες συμβουλές, μαγειρικές, μην τις δοκιμάσετε βεβαίως στο σπίτι, δεν έχουν καμία πραγματική υπόσταση, αλλά παρόλα αυτά με ένα ψέμα, πόσο μπορεί να περάσει κάποιος δημιουργός μέσα από την εικόνα του, πάρα πολλές έννοιες, πολλά υπονοούμενα, να καταγγείλει πράγματα, να εκμυστηρευτεί πράγματα. Το σινεμά, πολλά χρόνια το ασκώ, ακόμα δεν μπορώ να το προσδιορίσω με ακρίβεια, ειλικρινά. Δεν είναι απλώς εικόνες, δεν είναι απλώς ήχος. Είναι όλα μαζί. Είναι πέρα από την εικόνα.
βλέπουμε εικόνες σε μια σειρά με μια λογική συνέπεια ή και όχι λογική κατά ανάγκη, με αρχή, μέση και τέλος κάποιες ιστορίες και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά, μπορεί να είναι με τέλος, μέση, αρχή, μέση, αρχή, τέλος, είναι θέμα μοντάζ αυτό που προσδίδει και μια ιδιαίτερη φόρμα και αισθητική στο τελικό αποτέλεσμα. Όμως είναι η εικόνα, είναι η μουσική που δεν είναι απλώς μια επένδυση που κάνουμε για να ακούγεται κάποια μουσική όπως ενδεχομένως ένα τουριστικό ντοκιμάντερ, έτσι. Πάμε πολλές φορές, προετοιμάζει, προειδεάζει, δημιουργεί το συναισθηματικό έδαφος για να δεχθεί ο θεατής την εικόνα που ακολουθεί. Πολλές φορές προηγείται η μουσική της σκληρής, παράδειγμα, σκηνής, δηλαδή ο Σκοκ το έχει εφαρμόσει πάμε πολλές φορές, πάντοτε λίγο πριν από την εικόνα που θα δούμε, η μουσική δηλώνει αυτό που πρόκειται να έρθει. Στο θέατρο δεν γίνεται βέβαια αντιληπτό, παρά τη στιγμή που βιώνει και την εικόνα που έχει μπροστά του. Είναι το σκηνικό, είναι το χρώμα της εικόνας. Πολλές φορές επιλέγουμε σκόπιμα το ασπρόμαυρο, επιλέγουμε σκόπιμα μονόχρωμες τις ταινίες μας, το χρώμα της σέπιας ή σε αποχρώσεις, κάποιες αποχρώσεις μέσα στην έγχρωμη ταινία μας, γιατί θεωρούμε ότι ένα χρώμα που κυριαρχεί γενικότερα στο σύνολο παράγει ένα συναισθηματικό αποτέλεσμα επίσης. Δηλαδή, εάν θέλουμε να γυρίσουμε μια ταινία που να είναι να δηλώνει ψυχρά σε ένα νοσοκομείο για κάποιον ασθενή, με κάποιο τρόπο, με έναν τρόπο που φωτίζεται αυτός ο χώρος, θα δείτε, αν το προσέξετε, ότι κυριαρχεί το πράσινο χρώμα. Ένα πράσινο χρώμα του νεκροθάλαμου, ας πούμε έτσι. Ένα χρώμα που παράγεται από τις λάμπες φθορείου, αυτές που έχουμε μέσα στα σπίτια μας. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι αυτές οι λάμπες φθορείου είναι και θανατηφόρες, από τη στιγμή που όταν ζούμε σε αυτό το περιβάλλον βιώνουμε και αυτή την ψύχρα που μόνο που δεν είναι αντιληπτή μας δημιουργεί μια κάποια κατάθλιψη, έτσι. Βεβαίως έχουν βελτιωθεί οι φωτισμοί πια, τα σπίτια μας φωτίζονται ευτυχώς καλύτερα. Τι θέλω να πω, ότι ο θεατής ουσιαστικά όταν βρίσκεται μπροστά στο έργο κάποιου δημιουργού, ακόμα και φωτογραφίας, είναι εκτεθειμένος σε πάμπολα ερεθίσματα, τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν γίνονται αντιληπτά. Βιώνει μια ιστορία, μπαίνει στην αρχή της ταινίας και βγαίνει από την ταινία έχοντας στο μυαλό του κάποια συμπεράσματα, κάποια συναισθήματα που προκύψαν από όλο αυτό που έχει δεχθεί. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό όταν πάμε στο σινεμά να δούμε μια ταινία, αν είναι αρκετό να τη δούμε μια φορά. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί σε μια έκθεση ζωγραφικής καθόμαστε πάρα πολύ ώρα μπροστά σε ένα πίνακα ο οποίος είναι στατικός, ό,τι κι αν είναι. Το προσέχουμε, το αναλύουμε, επικοινωνούμε, προσπαθούμε να διεισδύσουμε στην πρόθεση του καλλιτέχνη, σε πάμε πολλές παραμέτρους αυτής της εικόνας που είναι σταθερή. Στο σινεμά έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών που τα δεχόμαστε παθητικά, μπαίνουμε, βγαίνουμε και λέμε «Α, καλή ήταν η ταινία, η κακή ήταν η ταινία» και πάμε πολλές φορές δεν έχουμε δει καθόλου την ταινία. Έχουμε δει αυτό που νομίσαμε εμείς ότι θέλαμε να δούμε ή δεν έχουμε καταλάβει, ξανά θα πω, αυτό που ο δημιουργός ταινίας θέλει να μας περάσει. Εδώ μπορούμε να χωρίσουμε και τις ταινίες που βλέπουμε σε δύο μεγάλες βασικές κατηγορίες. Ένα μεγάλο πρότυπο είναι κυρίως το αμερικάνικο σινεμά, το οποίο κάνει εντυπωσιακές ταινίες, πράγματι άψογες εκπληκτικές τεχνολογίες, με φοβερή δράση, με φοβερά εφέ, που τεράστιου κόστους, που είναι από ταινίες που έχουν αφηγηθούν απλώς μια ευθύγραμμη ιστορία. Έχουμε άλλες ταινίες, οι οποίες, όπως παράδειγμα η σημερινή, δεν έχει δράση, δεν έχει εφέ, δεν προσπαθεί να σοκάρει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι με το λόγο, με το υπονοούμενο, περνάει ένα συνέστημα, περνάει κάτι. Αυτό το κάτι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αντιληπτό από ένα θεατή όταν βλέπει μία και μόνη φορά ένα έργο, έτσι. Για εσάς τους φίλους που θέλετε να δοκιμάσετε, να παίξετε ή να μάθετε πώς να κάνετε σινεμά,
θα λέγω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθετε να βλέπετε σινεμά. Να μάθουμε να βλέπουμε σινεμά. Να μάθουμε. Εντάξει, είναι εύκολο να προτείνουμε να αποκωδικοποιήσουμε, λέμε, τις εικόνες, γιατί μπορεί να κρύβονται πίσω από τις εικόνες. Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Θα λέγα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε πιο απτό, να αποκτήσουμε μια γνώση για να κάνουμε κάτι, βεβαίως είναι πολύτιμες οι σχολές που υπάρχουν, εξαιρετικές όλες αυτές, αλλά αν δεν κάτσουμε στη θέση του θεατή να δούμε μια ταινία, όχι μια φορά, και δύο, και τρεις, και τέσσερις, και πέντε, και δέκα φορές, υπερβάλλω. Γιατί η ταινία που βλέπουμε δεν είναι απλώς μια ιστορία, έτσι. Είναι όλα και όλα τα άλλα που την συναποτελούν, που βέβαια για έναν απλό θεατή που θέλει να περάσει απλώς δύο ώρες το βράδυ με την παρέα του ή με τα παιδιά του, είναι αρκετό να πάει να δει μια ιστοριούλα. Μια ιστοριούλα μπορεί να διαβάσουμε και σε ένα απλό βιβλιαράκι και τελείωσε, έτσι. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που αν θέλουμε να εξοικειωθούμε με το μέσον, είναι ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, να μπορέσουμε να το αντιληφθούμε. Ναι, παρακολουθούμε μια ιστορία. Βλέποντας το και δεύτερη και τρίτη φορά, έχοντας ήδη ξεπεράσει το συναίσθημα του τι μας λέει αυτή η ιστορία, αρχίζουμε να βλέπουμε και άλλα πράγματα, να βλέπουμε πώς την κόβει αυτή την ταινία, τι είναι οι σκηνές του, ποια είναι τα πλάνα του, ακόμα πώς κινείται η κάμερά του, πώς είναι περίπου φωτισμένος αυτός ο χώρος. Όλα αυτά στην πρώτη θέαση είναι αδύνατο και για τον πιο αλωτριωμένο επαγγελματία. Βεβαίως, αν πάμε σε μια ταινία να τη δούμε με μια τέτοια προσέγγιση, είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσουμε την απόλαυση, τη μαγεία του να αφαιθούμε σε όλο αυτό που δέχεται η συνείδησή μας από τον άνθρωπο που το έχει δημιουργήσει. Χάνουμε τη μαγεία του παραμυθιού, αν θέλετε. Από την άλλη, υπάρχει μια άλλη τεράστια γοητεία. Ότι αυτό το παραμύθι τελικά πώς έγινε, ρε παιδί μου. Ναι, παραμύθι μεν ιστορία, αλλά με κάποιο τρόπο έχει γίνει. Νομίζω ότι για απλούς θεατές δεν είναι η χρήσιμη πρόταση που κάνω, αλλά αν θέλετε λίγο κάτι παραπάνω, αν θέλετε κάτι να κάνετε, μη στεναχωριέστε και πολύ, είναι πολύ απλό. Πάτε σε μια ταινία που σας αρέσει, επιλέξτε την, όποια και να είναι αυτή. Ας είναι αμερικάνικη, δεν χρειάζεται κουλτούρα βαριά. Και κάντε αυτό που είπαμε. Δείτε την, αναλύστε την, προσπαθήστε να καταλάβετε πώς κινείται η κάμερα, έτσι. Και λοιπά. Πώς παίζει μουσική, πού ακούγεται μουσική. Η μπάντα των ήχων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν είναι μόνο η μουσική. Είναι ένα πουλάκι που θα κελαϊδεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία εκεί. Δεν θυμάμαι πώς ήταν κάποια ταινία όπου σε όλη τη διάρκεια της, σε όλη, από την αρχή μέχρι το τέλος, πέρα από το τι συνέβαινε ή δεν συνέβαινε, νομίζω είναι το Stalker του Ταρκόφσκι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε από πίσω πολύ αμυδρά ένας ήχος ποταμού νερού που τρέχει. Ό,τι και αν συνέβαινε στη ροή της ιστορίας της εικόνας, η αίσθηση που είχες ως θεατής, χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό, ήταν αίσθηση υγρασίας. Μα η ταινία ήταν υγρασία, ήταν όλοι μες στο βάλτο. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοια τρικάκια που επηρεάζουν το θεατή. Προσέξτε, είναι πολύ γοητευτικό όταν αντιληφθείτε πώς παίζει ο δημιουργός με την αντίληψή μας, με τη συνείδησή μας. Πάλι πολλά είπα. Ας συνεχίσουμε με την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία του φίλου μας του Πάρη του Πατσουρίδη με την τέταρτη κατά σειρά ταινία του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τον έχουμε σήμερα εδώ στην παρέα μας. Την ταινία του, το Under Stress, η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Δράμας με το δεύτερο βραβείο καλύτερης ψηφιακής ταινίας, στο πρώτο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας με βραβείο ερμηνείας στη Μαρκέλα Γιαννάτου, στο πέμπτο Artfuls Video Festival με βραβείο καλύτερης ταινίας και στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών Κύπρου με το βραβείο φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ας δούμε την προσπάθειά του λοιπόν.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε βγει λίγο εκτός σχεδίου, οπότε πρέπει να επισπεύσουμε κάπως τη διαδικασία. Ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό, κυρία... κυρία Βούλγαρη. Ναι, όπως θέλετε δηλαδή. Ωραία, πολύ ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε τι μας έκανε να σας φέρουμε σήμερα εδώ. Γιατί εσάς και όχι κάποιον άλλο. Σίγουρα δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι με βεβαιότητα. Θεωρώ πως εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η διάθεσή μου για συνεργασία. Και το πείσμα μου. Μην επιμένεις. Με αυτό το budget επιβάλλεται να κινηθούμε επιθετικά. Δεν είναι το ίδιο. Και βέβαια είναι. All that matters is what you give and what you get. Σημασία έχει και το πώς το παίρνεις. Το πώς δεν αφορά κανέναν. Εδώ κάνετε λάθος. Απόδειξε το. Το έχουν κάνει άλλοι πριν από μένα. Δηλαδή. Ο Συγκρός και ο Αβέροφ έμειναν στην ιστορία για την κοινωνική τους προσφορά. Για κάποιο ζωντανό έχεις να μου πεις. Βεβαίως. Κυριότερα παραδείγματα είναι... Πολύ ωραία. Μπράβο, κορίτσια. Ίσως σας φαίνεται περίεργη η συζήτηση. Αλλά τέτοιες καταστάσεις θα συναντάτε συχνά εφόσον συνεργαστούμε. Άννα, εμφανίζεσαι σταθερή στις θέσεις σου. Θα είσαι καλή στις διαπραγματεύσεις. Μαρία, πρέπει να δείχνεις πιο σίγουρη για αυτά που λες. Θέλω μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Πάρτε 2-3 ανάσες και πάμε στο επόμενο σενάριο. Επέλεξα να ασχοληθώ με τον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διότι ήθελα να θέσω ως κέντρο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, είμαι εκφύσεως επικοινωνιακός και εξωστρεφής χαρακτήρας. Δεν θα μπορούσα να δουλεύω όλη μου τη ζωή κλεισμένη σε ένα γραφείο πάνω από λογιστικά φύλλα. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτοί που το κάνουν δεν έχουν κοινωνική ζωή? Σε καμία περίπτωση. Υστερούν σε κάτι? Ο καθένας αποδίδει καλύτερα όπου βρίσκει ενδιαφέρον. Ακόμη όμως και αν το εν λόγω αντικείμενο δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερα αποθέματα ανεκτικότητας και υπομονής από μένα. Να το εκλάβω αυτό ως αδυναμία να δουλέψεις υποπίεση? Κάθε άλλο. Το σίγουρο είναι ότι το έχω κάνει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου μειονέκτημα? Δύσκολο να απαντήσω αυτή σε αυτό. Αυτή είναι η πιο ειλικρινής απάντηση που μπορείς να δώσεις. Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτη? Τι μπορείς να κάνεις για μας που δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος? Καφέ. Γαλλικό σκέτο. Για να συνδεθείτε είναι αυτός που βλέπετε εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες διαφάνειες θεωρείτε απαραίτητες. Αλλά έχετε μόνο 15 λεπτά για να αναπτύξετε το θέμα σας κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας. Καμία ερώτηση? Υπάρχει κάποιο διαθέσιμο σκάνερ? Έχω κάτι διαγράμματα που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Σκάνερ, εκτυπωτές και ό,τι άλλο χρήσιμο υλικό θα βρείτε στη διπλανή αίθουσα. Άλλη ερώτηση? Ωραία λοιπόν. Έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας. Είναι τώρα 2 και 22. 3 και 22 θα έχετε τελειώσει. Εάν με χρειαστείτε κάτι, ξέρετε αυτό.
Γιατί θες να δουλέψει για μας? Η Why Not κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των συμβουλευτικών εταιρεών. Ποιες είναι οι οικονομικές σου απαιτήσεις? Όσον είναι η πρώτη μου επαφή με τον εργασιακό χώρο, θα... Καπνίζεις? Σπάνια, πότε στον εργασιακό χώρο. Τι άλλο κάνεις πέρα από τη δουλειά? Ο ελεύθερος χρόνος μου είναι γενικά περιορισμένος. Περιέγραψε μια δική σου προτεραιότητα στην καρδιά μας που θέλει να το κάνει όπω αυτή. Την αποκλειστικότητα του ανταλλήλου. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου μειονέκτημα? Με τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό corporate social responsibility, εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία. Ειδικότερα αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες κινήσεις της κατασκευασεών της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα οποία χρησιμοποιείται ο όρος stakeholders. Οι δανειστές και οι εργαστές. Έμεσα stakeholders είναι το κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και οι ομάδες πίεσης, γνωστές και ως pressure groups. Παραδείγματα αυτών είναι οι διαδηλωτές. Η θεωρία των stakeholders βοηθά την κάθε επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης. Καμία εταιρεία, ανεξάρτητα από το οικονομικό της μέγεθος και το μερίδιο αγοράς που κατέχει, δεν θα επιθυμούσε να δει την επωνυμία της να συνδέεται με εικόνες σαν αυτές που σας παρουσιάζονται. Μάλιστα. Στις μεγάλες εταιρείες, δυστυχώς, παρουσιάζεται συχνά αυξημένος ανταγωνισμός ανάμεσα στους υπαλλήλους που φτάνει μέχρι και τα όρια της ανιζηλίας, ιδιαίτερα μεταξύ γυναικών. Αυτό πώς θα το χειριστείς? Θα κρατούσα χαμηλούς τόνους, ιδιαίτερα στην αρχή. Για μένα, όπως προανέφερα, σημαντική είναι η δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη συνεργασία. Τι εσώρουχο φορές? Κυρία Βούλγαρη. Φωνάξουμε τον επόμενο. Χρειάζεσαι κάτι? Νομίζω λίγο κραγιόν. Under stress, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μας τον Μπάρη τον Βατσουρίδη, διότι
μέσα από αυτή την ταινία μου δίνει την αφορμή να μιλήσω για κάτι που έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα έχουμε και την εικόνα, για τη μεγάλη σημασία που ίσως είναι και το βασικό όπλο εκτός του μοντάζ, του κινηματογράφου, τον γκρο πλάνο. Έχω μια ταινία που βλέπετε ότι δουλεύει κυρίως με τα κοντινά του, πολύ κοντινά. Μια εκπληκτική ερμηνεία που δεν έχει τίποτα το στομφώδικο, τίποτα το υπερβολικό, με απλές εκφράσεις, με απλά χαρακτηριστικά του προσώπου αυτής της κοπέλας, πετυχαίνει να βγει ένας ψυχισμός, ένας χαρακτήρας, όλο αυτό το στρες που συνεπάγεται μια τέτοιου είδους εμπειρία στη διεκδίκηση μιας θέσης σε μια εταιρεία. Η έννοια του κάδρου, λοιπόν, κάδρο λέμε ξανά, θα πούμε αυτό το πλαίσιο, το τετράγωνο που βλέπουμε στο σινεμά, στην τηλεόραση, είναι το κάδρο μας, το οποίο δείχνει μέσα είτε κοντά είτε μακριά ανθρώπους ή αντικείμενα. Όταν το κάδρο, λοιπόν, ή πλάνο, κατά μια άλλη έκφραση, πλάνο είναι κάτι άλλο, αλλά το λέμε και πλάνο αυτό το κάδρο, έχει απίστευτα μεγάλη δυναμική όταν είναι στο κοντινό του, στο πολύ κοντινό του, στη λεπτομέρεια των πραγμάτων ή των ανθρώπων. Φανταστείτε τώρα, βλέπετε σε ένα μόνιτορ αυτή τη ταινία, ένα μικρό σχετικά μέγεθος. Φανταστείτε το στον κινηματογράφο, ένα τεράστιο μάτι, ένα τεράστιο χείλος, ένα τεράστιο πολύ κοντινό πρόσωπο, που μία απλή σύσπαση του ματιού είναι αρκετή για να βγάλει το συνέστημα αυτό στο θεατή του, έτσι. Βέβαια, για να μπορέσει ο άνθρωπος που υποκρίνεται κάποιο ρόλο να το κάνει αυτό, απαιτείται βέβαια πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία στις πρόβες, απαιτεί καλή γνώση του χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι βεβαίως υπό τη διδασκαλία, καθοδήγηση του σκηνοθέτη, έτσι. Αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι και προσωπική δουλειά του ίδιου του ερμηνευτή, του ίδιου του ηθοποιού. Υπάρχουν περιπτώσεις ταινιών όπου ακόμη αν παίζει ρόλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιας υπηρώτησας, κυρίας μια ηθοποιός, ασκείται για καιρό και στην συγκεκριμένη διάλεκτο που μιλάνε στην Ήπειρο ή στην Κρήτη ή στην Μυτιλίνη, έτσι. Δεν αρκεί να μάθουμε να λέμε, ούτε να είμαστε απλά κοντινά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, προεργασία για να δεχθεί ο θεατής αυτό που θέλει να του περάσει η ομάδα τελικά, γιατί δεν είναι μόνο ένας ο δημιουργός, έτσι. Το σινεμά, ξαναείπαμε, είναι συλλογική, ομαδική δουλειά. Ο σκηνοθέτης προείσταται όλων αυτών, περνάει τη δική του βεβαίως αισθητική, αλλά ο κάθε ένας από τους συνεργάτες έχει πολύτιμη συνεισφορά στο αποτέλεσμα. Είναι ένα σύστημα, το κινηματογραφικό συνεργείο, το οποίο λειτουργεί με μια πολύ συγκεκριμένη δομή, πολύ συγκεκριμένη ιεραρχία και με απόλυτη αελεξάρτηση. Ένας αν φύγει από εκεί, το σύστημα αυτό δημιουργεί, έχει προβλήματα. Δυσλειτουργεί ή άλλου είδους πράγματα. Δεν είναι τη στιγμή αυτή να μιλήσουμε για τα συστήματα. Ελπίζω θα προλάβουμε στη φετινή σεζόν να αναφερθούμε και σε αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω περιθώρια να πω κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας που μας τις εμπιστεύτηκε και μπορούμε να τις χαιρόμαστε και να τις μελετούμε. Προσέξτε, ξαναδέστε τις ταινίες αυτές και τις άλλες. Και τις καλύτερες και τις όχι τόσο καλές. Έχουν να σας πούνε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσετε να κάνετε κάποια βήματα, εφόσον σας απασχολεί να δημιουργήσετε και εσείς τη δική σας κινηματογραφική ταινία. Επίσης να πω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στις μεγάλου μήκους ταινίες. Λες και όταν κάνουμε μικρού μήκους ταινίες δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Όχι, βλέπετε ότι και με μια μικρού μήκους ταινία μπορούμε να έχουμε συγκλονιστικά αποτελέσματα και να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι καθαρά εμπορικό το θέμα. Τις μικρού μήκους ταινίες δεν συμφέρει στις κινηματογραφικές αίθουσες να τις παίζουν. Κατ' επέκταση περιορίζονται στις πολύ εξειδικευμένες εκδηλώσεις των φεστιβάλ ή των εκπομπών αυτού του είδους που έχουμε εδώ πέρα στο Zoogla.gr. Μία τρίτη ταινία που θα δούμε σήμερα, θα είναι η τελευταία μας,
και που πολύ θα ήθελα να ήμασταν και με την ομάδα που το έχει κάνει επίσης, είναι το δεύτερο ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, η ομάδα αυτή, που εντάξει, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο καθηγητή. Τα παιδιά πολλά από αυτά έχουν αποφοιτήσει, έχουν ήδη σκορπίσει σε άλλα μέρη. Κάποιοι καθηγητές που συμμετείχαν, συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι πια με τα γνωστά τελευταία γεγονότα στην εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν τους έχουμε ούτε στο Skype, δεν πειράζει όμως. Έχουμε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας τέτοιας ομάδας, που είναι ένα άλλο σινεμά. Είναι ένα σινεμά που επίσης σας προτείνουμε να κάνετε. Μαθητές, σύλλογοι, θεατρικές ομάδες, μπορείτε να καταγράψετε, δοκιμάστε να το κάνετε. Έχει πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Η διαδικασία του να το φτιάξετε είναι μαγικό, είναι μαγική. Η ταινία αυτή είναι το Choice. Να μην πω, να τη δείτε και τα λέμε μετά. Choice από το δεύτερο ΕΠΑΛ της Καλαμάτας. Αντίδραση παίρνουμε ενέργεια διασπώντας τη γλυκόζη. Και αυτός είναι ο χημικός τύπος της γλυκόζης. Να θυμόσαστε πάντα ότι πρέπει να διατηρούμε τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μας σταθερά, ώστε να λειτουργεί φυσιολογικά ο οργανισμός μας. Και πες μου τι συνέβη, τι έγινε. Εχθές που έβγαινα από το σχολείο, τους είδα να τρέχουν προς τα πάνω μου και άρχισαν να μου φωνάζουν. Όπα, τους είδα. Μου είπες πριν ότι ήταν ένας. Δεν μου είπες για παραπάνω. Πώς ήταν? Όχι, ήταν τρεις. Κατερίνα! Κατερίνα, πού πας! Κατερίνα, σου μιλάω! Πού το έχεις, λέγε! Δεν σου έχω πάρει κάτι. Έλα, τελείωνε, δώσε. Λοιπόν, πες μου, Βασίλη, τι έγινε? Τι έγινε? Δεν σας είπα αυτή. Μου είπε. Μου είπε ότι την είχατε πάρει από πίσω. Την γενικώσατε με κάτι άλλα παιδιά. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι έχει πάρει κάτι δικό μου. Πού το έχεις, λέγε! Δεν σου έχω πάρει τίποτα. Άρχισαν να τρέχουν προς τα πάνω μου, να μου φωνάζουν, να μου λένε να γυρίσω πίσω και να τους δώσω αυτό που τους είχα πάρει. Είχες πάρει κάτι εσύ, τους είχες πάρει κάτι από κάποιον? Δεν τους είχα. Έλα, σου πω. Έλα, πες μου. Του το πήρα. Το Βασίλη. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί να έχω πει στην τουαλέτα μου αυτό, αλλά δεν ξέρω. Δεν πήρα ναρκωτικά. Δεν μπορώ να σου. Γιατί δεν μπορείς να μου πεις, Βασίλη? Δεν μπορώ να σας πω. Είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Κρίστο, κρίστο. Thank you.
Τελικά τι ξέρει. Ποιος ο καθηγητής. Ένα μωρέ αυτό που έγινε χθες. Κυριακά με την Κατερίνα. Τελικά το είπες σου είχε πάρει. Όχι, του είπα ψέματα. Για δείξα μου πάλι. Ορίστε. Από εδώ ρυθμίζω. Και δώσει την ενσουλίνη που χρειάζομαι. Κάθε φορά. Βγάζω το καπάκι. Την κάνω στην κοιλιά μου. Και είμαι εντάξει. Αρκεί να την έχω πάντα μαζί μου. Να σε πειράξει τόσο. Δεν ήξερα καν τι είναι. Ενά, με την πένα κάνω ενέσεις. Ινσουλίνη. Ινσουλίνη για διαβήτη. Δηλαδή αν δεν κάνεις θα πάθεις κάτι. Ναι, φυσικά. Τι νομίζεις. Πρέπει να την έχω πάντα μαζί μου. Μα δεν είναι αυτό το θέμα ρε Κατερίνα. Δεν θέλω να ξέρουν όλοι ότι έχω διαβήτη. Δεν θέλω να νομίζουν όλοι ότι είμαι ανάπηρος ή πρεζάκιας. Ή και εγώ δεν ξέρω τι. Με καταλαβαίνεις. Κι εγώ η περίεργη πήγα και στην πείρα. Συγγνώμη ρε Βασίλη, δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να ξέρω. Δεύτερο πάλι Καλαμάτας, Τζόις, τα μικρά ή μεγάλα, ιερά μυστικά όλων μας, που είτε δεν θέλουμε να κοινοποιήσουμε, είτε δεν πρέπει να τα κοινοποιήσουμε, η ατομικότητα του καθένα μας, η υποχρέωση να σεβόμαστε την ετερότητα του καθένα μας, του αλλουνού, να σεβόμαστε τα όρια του και κυρίως τα δικά μας όρια, είναι ένα από τα μαθήματα που πολλές φορές το παίρνω από τον κινηματογράφο. Και όχι μόνον. Δεν έχει και τόση σημασία τι ταινίες θα κάνουμε ή τι ταινίες θα θέλαμε να κάνουμε και δεν θα κάνουμε ποτέ. Σημασία έχει να μπορούμε να ζούμε με τις δικές μας εικόνες. Να ελαττώσουμε λιγάκι την επίδραση, την επιρροή των άλλων εικόνων που κατά κόρο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για να μην πω και τις τελευταίες μέρες, δεχόμαστε ως βομβαρδισμό από τα ΜΜΕ, να αρχίσουμε να επιτρέψουμε λίγο στο όνειρό μας να υπάρχει, να επιδιώξουμε το αδύνατο πριν να γίνει αδιανόητο, να ρισκάρουμε και ας χάσουμε, δεν πειράζει. Κανείς δεν υπέγραψε κανένα συμβόλαιο όταν γεννήθηκε πως όλα θα το πάνε καλά ή πως θα το πάνε κάπως. Είναι όλα όσα ζούμε μια σειρά από συνέπειες και αλληλεπιδράσεις γεγονότων, καταστάσεων
όπως τρέχει η ζωή για τον καθένα μας. Πρότασή μου ταπεινή, ας ζήσουμε τις δικές μας ζωές. Αν τολμάμε, ας κάνουμε και τις δικές μας ταινίες. Να ζήσουμε τις δικές μας εικόνες. Δεν μ' άρεσε να κάνω το δάσκαλο, διδάσκομαι και εγώ από αυτά που λέω, μου αρέσει να τα ακούω. Να ευχηθώ καλό απόγευμα, την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί σας, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.